Ακούστε με, ακούστε με, μην πιαταράστε, να μην πεις ποτέ θα τον τιμωρήσει ο Θεός έτσι που κάνει αυτός. Ποτέ να μην πείτε. Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν πρέπει να βάζουμε το κακό στο μυαλό μας. Να λες, αυτό θα τον τιμωρήσει ο Θεός, δεν φέρνετε καλά. Με ακούτε? Δεν πρέπει ούτε στο μυαλό μας να το βάλουμε. Ότι θα τον τιμωρήσει ο Θεός. Αλλά σαν το Στέφανο να το λέμε. Μη στήσεις. Το είδατε τι Άγιο που ήταν του Στεφάνου. Λοιπόν παιδιά, ακούστε με. Σας το λέω ειλικρινά. Το έχω καταλάβει καλά. Μην πιαταράστε και μην λέτε ούτε και αυτό. Δεν μπορεί ο Θεός τον αφήσει αυτό, ναι. Πρέπει να τον τιμωρήσει. Ακούτε, αυτό ποτέ να μην το πείτε. Αυτό δεν φαίνεται, αλλά μολύνει την ψυχή. Διότι ένας που του λέει αυτό, δεν έχει και καλή ψυχή. Η ψυχή του δεν είναι εντάξει. Άμα θα τον ξετάσεις, θα τον βρεις άνθρωπο αγχώδη, νευρικό, στενόχωρο. Κι όμως, όπως το λέει, μπορεί να το λέει καλά. Αλλά η ψυχή του μολύνεται. Ο ίδιος καταράται και φέρνει το κακό. Εκείνο που δεν θα καταλάβει μπορεί να είναι ένα σφίξιμο στο στομάχι του σε λίγη ώρα. Εγώ σας το λέω. Αυτό εμποδίζει τον αγιασμό της ψυχής μας. Γι' αυτό σε κάθε δυσκολία πρέπει εκ βαθέων να ευχόμαστε. Είναι κάτι μυστικό. Δώστε προσοχή, γιατί εγώ το λέω με πόνο αυτό που σας το λέω. Είναι κάτι μυστικό που ενεργεί ο διάβολος στους ανθρώπους, στους νευρωσικούς, με μια πολύ μεγάλη και κακιά δύναμη. Εγώ εκείνο που έκανα τότε που μου συνέβηκε, πήγα και το εξομολογήθηκα με τα δακρύων. Αισθάνθηκα ότι επιχείθηκα και είπα, Παναγίτσα μου, κάντονε αυτό τον άνθρωπο που σε βλαστημάει να επικαλείται με λαχτάρα το όνομά σου. Και όντως έγινε έτσι ακριβώς. Τόσα χρόνια στα Γιονόρος, όχι την τόξα, αλλά τη λάτρευα την Παναγία Μητέρα. Λοιπόν, την άκουσα αυτό να την βλασφημεί και μου κακοπάλαιο. Όμως μέσα στο μυαλό μου έχει γίνει ιδέα ότι μπορεί να λες κάτι και ασυνείδητα να μην είναι. Δηλαδή, να μου λες εμένα, συγχώραμε γέροντα για αυτό που σου έκανα και μέσα σου να με συγχωράει. Δηλαδή, άμα σου ζητήσω συγγνώμη και σε παρακαλέσω, να λες δυο φορές, αλλά μέσα σου να είναι το τραύμα, το οποίο ενεργεί κακώς κατ' εμού.